200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ως γενικός έφορος αυτού του σχολείου, κρίνω απαραίτητο χρέος μου να ευχαριστήσω τη μακαριότητά σας και να σας ειδοποιήσω ότι η έναρξη του σχολείου πλησιάζει. Με αυτά τα συνθηματικά λόγια και τη μετονομασία της Επανάστασης σε σχολείο, ενημέρωνε στις 8 Οκτωβρίου του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Πλέον, η ελληνική καρδιά του νησιού μας δονούσε μαζί με τον υπόλοιπο ελληνισμό. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 19 Ιουνίου 1821, κατά την παράδοση της Λαπίθου, ο ατρόμητος μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης ελιμενίστηκε στα χώματα της Κύπρου. Στη θερμή φιλοξενία που λέγεται πως βρήκε στο νησί ο Ναύαρχος της Επανάστασης, βρήκε την ανταπόκριση των πρόθυμων για την ελευθερία Κυπρίων. Πολλοί μάλιστα από αυτούς τον ακολούθησαν πίσω στην Ελλάδα. Η πτωχή και δούλη Κύπρος, όπως την περιγράφει ο Κωνσταντίνος Κυπιάδης, προς τη μητέρα Ελλάδα υπερελευθερίας συνεισέφερε. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 24 Ιουνίου 1798, στα μπουντρούμια του κάστρου Νεϊμπόσα Βελιγραδίου, διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη του δράματος της ζωής του Ρίγα Φεραίου και των 7 συναγωνιστών του που κρατούνταν εχμάλωτοι. Η πύλη έδωσε την εντολή και ο Καϊμακάμης διέταξε την εκτέλεση. Ανάμεσα στα ονόματα των 8 πρωτομαρτύρων της Επανάστασης ήταν και αυτό του εκ της Λευκωσίας ορμόμενου Ιωάννη Καρατζά, που με τη θυσία του θα γινόταν ένας από τους πρώτους αγωνιστές της ελευθερίας της Ελλάδας. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Τον Απρίλιο του 1825, ο Μακρυγιάννης και τα παλικάρια του βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο φρούριο του Νιόκαστρου. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν ήταν να κολυμπήσει κάποιος μέχρι το αγγλικό πολεμικό που είχε εισέλθει στον κόλπο, ζητώντας βοήθεια. Τότε, όπως περιγράφει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, κολύμπησε ένας Κύπριος, ο Μιχάλης, δίνοντας το σωτήριο μήνυμα στους Άγγλους. Δύο μήνες μετά, στην πιο κρίσιμη μάχη της Επανάστασης, στη μάχη των Μήλων, ο θαραλέος Μιχάλης Κυπρέος θα πέσει μαχόμενος. Διακόσια χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. «Αν είμαι ποιητής, αυτό το φύλλο στον αέρα της Ελλάδας», έγραψε ο Λόρδος Βίρονας σε κάποιο φίλο του. Απεβίωσε στις 9 Απριλίου του 1824, στο μαρτυρικό Μεσολόγγι, τα τελευταία του λόγια για την Ελλάδα. «Της έδωσα τον καιρό, την υγειά μου και τώρα της δίνω τη ζωή μου. Τι περισσότερο να κάνω», μονολόγησε. Οι Έλληνες τον αποχαιρέτησαν με 37 κανονιοβολισμούς, όσα και τα χρόνια της ζωής του. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. «Πάψε τα δάκρυά σου, ποιον καν είσαι, τσεπέ μου κόρη μου, πόθεν είσαι. Αποτυχίω τη μαντζελεμένη, τσε το όνομά μου λαλού μελένη». Από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, πολλές Ελληνίδες κατέληγαν σκλάβες στα χαρέμια των Οθωμανών Πασάδων. Αυτή ήταν και η μοίρα της Ελένης, όπως τη φαντάστηκε στο ποίημα του Ιχιώτισσα ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Άλλη μια ελληνική ψυχή στην αγκάλη της Κύπρου. Το μήνυμα σαφές και αδιαπραγμάτευτο. «Μπορώ το γέμα μου να σωνώσω, μα εσ' αφήνω μες στην Τουρτσάν». 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 10 Ιουλίου 1821, στην πλατεία του Σεράγιου, βαδίζει ο οικονόμος Δοσίθεος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Ομόδους. Ως άντρας υπεράξιος και ενθουσιώδης και ιδεολόγος πατριώτης, μύθηκε στον αγώνα και αποτέλεσε σημαντικό αρρωγό της Επανάστασης. Ο Δοσίθεος κατατομήθηκε από τον Κουτσούκ Μεχμέτ, τον ίδιο σατράπη με τον οποίο κάποτε διατηρούσε καλές σχέσεις. Άλλο ένα τέκνο της Κύπρου έδινε τη ζωή του για την ελευθερία της Ελλάδας. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας.
Το πιο γνωστό σύμβολο της συμμετοχής της Κύπρου στην Επανάσταση του 1821 είναι η σημαία στην οποία αναγράφεται «Σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρου», το λάβαρο που κρατούσε περήφανα η ομάδα Κυπρίων αγωνιστών με την ονομασία «Φάλαγγα Κυπρίων» και αρχηγό, το στρατηγό Χατζιπέτρο, ο οποίος δείχνοντας τα παράσημά του συνήθιζε να λέει «Αυτά μου τα έδωσε ο ηρωισμός και η παλικαριά των Κυπρίων φαλαγγιτών». Χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Το 1822, κάπου μεταξύ Ρόδου και Σίμης, ένα πλοίο με προορισμό την Ελλάδα δέχεται επίθεση από πειρατές. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι απόψεις δίστανται. Είτε θα παραδίδονταν, είτε θα πάλευαν. Τότε ακούγεται η στεναρή φωνή ενός 17χρονου Κύπριου. «Θα αντισταθούμε!» Ήταν ο Ιωάννης Σταυριανός από τη Λόφου. Αργότερα, δίπλα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη θα γινόταν ένας από τους πιο σπουδαίους αγωνιστές της ελευθερίας. Το ελληνικό κράτος, τιμή Σένεκεν, του απένει με το βαθμό του ταγματάρχη. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ο Αθανάσιος Διάκος, με την τόλμη και τη μαρτυρική του αυτοθυσία, ενέπνευσε τη λαϊκή μούσα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όπως το πρώτο καζίνο της Κύπρου, στην Κρήτη του Τέρα, όπου Έλληνα ζωγράφος Ζαπίτης απεικόνισε τη στιγμή της σύλληψής του. Μία εικόνα που συναντάται σε ολόκληρη την Κύπρο, σε καφενεία και βιτρό, στο Γέρι, στη Μεσαωρία, στην Περιστερώνα, στον Μαζωτό, στη Λύση και τόσες άλλες περιοχές. Η αγνή του μορφή μνημονεύεται σαΐ. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Την 9η Ιουλίου 1821, οι πύλες της Λευκωσίας έκλεισαν νωρίτερα και ο ουρανός σκοτίνιασε. Εκείνο το απόγευμα, ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός απαχωνίστηκε σε μία σικαμινιά στο Σεράγιο, αφού πρώτα προσευχήθηκε και ευλόγησε το σκηνή που θα του έπαιρνε τη ζωή. Η φωνή του είχε ως σήμερα. Η Ρωμιοσύνη εφυλή συνότσερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 2 Ιουνίου 1823, δύο μόλις χρόνια μετά τις σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821 στην Κύπρο, στο Βασιλικό Θέατρο Κόμπερκ, στο Λονδίνο, η αυλή ανοίγει με την πρεμιέρα του έργου του Henry Miller με τίτλο «Η σφαγή της Κύπρου ή η Ελληνίδα Αμαζόνα». Στο πρόγραμμα της παράστασης, ο σκηνοθέτης υπογράφει «Στον ευγενή αγώνα που διεξάγουν τώρα οι ηρωικοί Έλληνες εναντίον της τυραννίας των Τούρκων και σε πραγματικά γεγονότα που πρόσφατα διαβάστηκαν στις επίσημες εκθέσεις». «200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας». Στενός συνεργάτης του Παπαφλέσσα και άντρας τίμιος, πατριώτης και φιλογενέστατος, κατά το Ζαΐμι, ο διδάσκαλος Χαράλαμπος Μάλης είναι ο μοναδικός Κύπριος, το όνομα του οποίου αναγράφεται στον κατάλογο των μελών της Φιλικής Εταιρείας. Με το τέλος της Επανάστασης, ο Μάλης υπηρέτησε το ελληνικό κράτος ως Γενικός Γραμματέας του Μινιστερίου της Θρησκείας και του Δικαίου. Υπηρεσία για την οποία ποτέ δεν πληρώθηκε και ουδέποτε ζήτησε, έως και το θάνατό του, να του καταβληθεί μισθός. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Με τον Μπαρούτι και τα γράμματα, τις δύο μεγάλες λαμπάδες, η Δημητσάνα άναψε τη φλόγα της ελευθερίας. Πρωτοστατώντας την παραγωγή πυρίτιδας, εξόπλισε ολόκληρη την Επανάσταση και μετετράπει στην Μπαρουταποθήκη του Έθνους. Με τη χρηματοδότηση του Κύπριου Μητροπολίτη Δημητσάνας, Φιλόθεου Χατζή, αφού ανέστησε τους μπαρουτόμιλους της περιοχής, φυλακίστηκε από τους Τούρκους και ξεψύχησε στη φυλακή πριν προλάβει να καμαρώσει τον ξεσηκωμό του γένους.
200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Μετά τον τραγικό Ιούλιο του 1821, όσοι πρόκριτοι και κληρικοί γλίτωσαν από τη μεγάλη σφαγή στην Κύπρο, φυγαδεύτηκαν από το νησί. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν καταφύγιο στη Ρώμη, από όπου απίφθηναν έκκληση στην Ευρώπη να παρέμβει για να σταματήσει η πολυετής και βάναυση τουρκική τυραννία, τονίζοντας ότι με τους αδελφούς μας Έλληνες θέλουμε να προσπαθήσουμε για την ελευθερία της Κύπρου. Η διακήρυξη που συντάχθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1821 λογίζεται μάλιστα ως η πρώτη ενωτική διακήρυξη του κυπριακού λαού. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Οι Κύπροι έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821 από όπου και αν βρίσκονταν. Όπως ο Νικόλαος Θησέας, ανιψιός του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, που μετέτρεψε το εμπορικό του γραφείο στη Μασσαλία σε κέντρο συλλογής εφοδίων και στράτευσης φιλελλήνων. Ό,τι κατάφερε να μαζέψει, μαζί με τη μεγάλη περιουσία του, τα διέθεσε στον αγώνα. Γράφει γι' αυτόν ο γέρος του Μοριά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένας από τους πιο πρόθυμους και ειλικρινείς συναγωνιστές ήταν ο Νικόλαος Θησέας από την Ίσο Κύπρο. Χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά για την προσφορά της Κύπριας γυναίκας στον αγώνα του 1821, όμως μικρές αναφορές αποδεικνύουν πως και εκείνες συνέβαλαν στον αγώνα για ανεξαρτησία. Όπως οι κόρες του Δημογέροντα Γιαννάκη Αντωνόπουλου, που έχασε τη ζωή του στις σφαγές του Ιουλίου του 1821, η Παγώνα, η Πεζούνα και η Αγγελέτα. Συνελήφθηκαν και φυλακίστηκαν σε ξεχωριστά κελιά, υπομένοντας καρτερικά όλες τις δοκιμασίες και παραμένοντας πιστές και αγέροχες μέχρι την απελευθέρωσή τους. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Καμιά άλλη μέρα δεν είδε η Λευκωσία τέτοια λαμπρότητα και εθνική αναβάφτιση, όπως την Τετάρτη 9 Ιουλίου 1930. 100 χρόνια από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των κληρικών και λαϊκών που έχασαν τη ζωή τους στις σφαγές του Ιούλη του 1821. Έγραφαν οι εφημερίδες για τα εγγένεια του Μαυσολείου Ανθρωμαρτύρων 1821, που βρίσκεται στην αυλή της Παναγίας της Φανερωμένης. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Τα χωριά της Κύπρου έχουν να περηφανεύονται για τη συμμετοχή των κατοίκων τους στην Εθνεγερσία. Ένα από αυτά είναι και το Όμοδος, που έδωσε 3 τέκνα στην Εθνική Παλιγενεσία. Τον Οικονόμοδο Σίθεο, τον Μάρκο Ιερώνυμο και τον Χριστόδουλο Βασιλιάδη. Από αυτούς, ο τελευταίος δάσκαλος στο επάγγελμα, υπηρέτησε ως στρατιωτικός και υπαξιωματικός, ενώ πολέμησε και στην άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης υπογραμμίζει πως αγωνίστηκε με ζήλο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 19 Αυγούστου 1828, ένας στενός συνεργάτης του Τούρκου κυβερνήτη της Κύπρου απέστειλε προσωπική επιστολή στον Καποδίστρια, κυβερνήτη της Ελλάδας, υπογράφοντας ως Χουρσίτα Γάς. Δεν ήταν άλλος από τον υποχρεωτικά εξισλαμισθέντα το 1821, Ανδρέα Σολομονίδη, το οποίο η καρδιά δεν έπαψε ποτέ να είναι ελληνική. Ζητούσε από τον Καποδίστρια όπως ελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό και η Κύπρος. Διακόσια χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στις 20 Οκτωβρίου 1827 γίνεται στο Ναβαρίνο η μοναδική ναυμαχία στην ιστορία με αγκυροβολημένους τους στόλους. Μέσα σε 4 μόλις ώρες, Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι θα βουλιάξουν 60 τουρκικά πλοία στέλνοντας το θάνατο 8.000 Τούρκους. Το μήνυμα δεν άργησε να φτάσει στο Μοριά. Καμπάνες χτύπαγαν παντού. Η πλάστηγα είχε γυρίσει πλέον με το μέρος των Ελλήνων. Και λίγους μήνες μετά,
ο Καποδίστριας γίνεται ο πρώτος Έλληνας κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 200 χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Στα χρόνια της Επανάστασης, οι Έλληνες πλήρωσαν βαρύ τίμημα στο βωμό της ελευθερίας. Υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους σχεδόν μισό εκατομμύριο ελληνικές ψυχές. Ο Θεός, ο πρωτομάστορας, αυτός που έκλεισε τους Έλληνες στα βουνά και στη θάλασσα του Ελίτη, θέλησε οι ζωντανοί να δώσουν το αίμα τους προτού γυρίσει ο ήλιος, προτού μυρίσει η Ανάσταση. Διακόσια χρόνια από την έναρξή της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν αυτός που άναψε τη φλόγα της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Αυτός που την κράτησε αναμένη σε όλες τις δύσκολες στιγμές, που την αναζωπήρωσε με το θάρρος και τη στρατιωτική του ευφυΐα. Ωστόσο, κατηγορήθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο από τους ίδιους τους Έλληνες. Παρόλα αυτά, αφήνοντας πίσω τον πόνο και την πικρία του, θα στείλει αιώνια παρακαταθήκη στους απανταχού Έλληνες με αυτά τα λόγια. «Δώστε τα χέρια, Έλληνες. Όλοι σας ενωθείτε. Ποτέ σας μη μαλώνετε. Για πάντα αδελφωθείτε».